centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Κάνετε. Σε πατέρα, κόρη και σε όλους όσους μας ακούνε. Ακριβώς. Λοιπόν, κυρία Σπύρου, είναι μια εβδομάδα που έχουμε έντονη δραστηριότητα στον Δήμο. Για να ξεκινήσουμε όμως από τα πολύ πολύ επίκαιρα, γιατί σε λίγη ώρα ξεκινά αυτή η συνεδρίαση. Ναι. Όπως έχει διαμορφωθεί από το καλοκαίρι μέχρι τώρα το θέμα, και βλέπω μάλιστα και από χθες το βράδυ τα παιδιά στη Σέντρα έχουν δημοσιεύσει και το σχέδιο του ψηφίσματος, στο οποίο πρέπει να σας πω ότι προσπαθώ εδώ και να ώρα να δω μια λέξη Καστοριά και δεν μπορώ να βρω. Ναι. Δυστυχώς, κύριε Νατσούλη, έχουν μιλήσει όλοι οι τοπικοί άρχοντες και όλα τα θεσμικά όργανα για αυτό το θέμα. Ακούω κάθε μέρα στα ραδιόφωνα. Ωστόσο, εγώ πρώτη φορά τοποθετούμε και θα ήθελα να πω την άποψή μου. Ναι. Βεβαίως και λυπάμαι πάρα πολύ, μα πάρα πολύ. Αυτός ο τόπος θα έπαιρνε ζωή από οποιοδήποτε έργο γίνει από εδώ και πέρα. Το χρειάζεται η Καστοριά, το ξέρουμε όλοι. Ωστόσο έχουν γίνει λάθη, έχουν γίνει λάθος χειρισμοί και φοβάμαι μη συνεχίσουμε να έχουμε και τα ίδια στο μέλλον και χάσουμε και άλλα πράγματα και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Αλλά ας πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Πριν πολλούς μήνες μας είχε καλέσει ο κύριος Μουσουρούλης, επισκέφτηκε την πόλη. Μας κάλεσε να μας μιλήσει για τη δίκαιη μετάβαση και για το πρόγραμμα. Όταν είχε έρθει το καλοκαίρι, μάλιστα. Το καλοκαίρι, ναι, στο Περιφερειακό Μέγαρο. Εγώ καλέστηκα από τον κύριο Σαββόπουλο. Θα σας αναφέρω ότι ο Δήμαρχος δεν ήταν εκείνη την ημέρα. Το έχει πει και ο ίδιος. Είναι σημαντικό για μένα όμως, γι' αυτό και το αναφέρω. Λοιπόν, ο κύριος Μουσουρούλης τότε, ξεκάθαρα, αν κάποιος έχει άλλη γνώμη που παρευρισκόταν εκεί, να βγει να το πει. Με λίγα λόγια μας είπε ότι εμείς δεν βρισκόμαστε πουθενά, το ξέραμε από τότε, σε αυτό το σχέδιο. Μας ενημέρωσε... τον ρωτήσατε τότε τον κύριο Μουσουρούλη γιατί δεν βρισκόμαστε εμείς. Εξηγούσε ότι το θέμα ήταν από το Υπουργείο, το Master Plan θα έβγαινε από το Υπουργείο και ότι θα κινούνταν πάνω σε συγκεκριμένους τομείς, κυρίως ενέργειας από ό,τι μας έλεγε τότε, και θα αφορά την απολιγνητοποίηση καθαρά, δηλαδή τα μέρη τα οποία παρήγαγαν το λιγνίτι. Ωστόσο, δεν μας απέκλεισε εντελώς. Την ελπίδα την άφησε. Δηλαδή, γιατί εκεί εννοείται ότι κάναμε ερωτήσεις, τοποθετήθηκαν για κάποιοι επιχειρηματίες. Ναι, γιατί αν ήταν να μην είμαστε μέσα, τότε ποιος ο ρόλος που ήρθε εδώ. Θα σας πω. Και κάποιοι είπε, αν θέλετε να είστε μέσα, τέλος πάντων, θα πρέπει να βρείτε επενδυτικές προτάσεις ή να προτείνετε έργα τα οποία να έρθουν και να κουμπώσουν πάνω στην ενέργεια ίσως και σε όλα αυτά τα οποία θα χρηματοδοτήσει. Το άφησε ανοιχτό. Δεν ήρθε έτσι απλά για να μας δει, όμως φύγαμε όλοι απογοητευμένοι από εκεί σε πρώτη φάση. Δηλαδή ξέραμε ότι δεν είμαστε μέσα δεν σε αυτό. Δεν ξεκινήσαμε καλά. Ακριβώς. Εγώ θέλω λοιπόν, πέρα από τις ευθύνες που αποδίδονται συνεχώς από τους δικούς μας τοπικούς άρχοντες, στους ανωτέρους, στον Περιφερειάρχη, δεν ξέρω εγώ, γιατί μιλάνε για ονοματεπώνυμα, αλλά ονοματεπώνυμα δεν μας τα αναφέρουν. Φαντάζομαι ότι μιλούν για τον Περιφερειάρχη πρωτίστως, ίσως για το βουλευτή, ίσως για το Υπουργείο το ίδιο, δεν ξέρω, για τον Πρωθυπουργό κτλ. Λοιπόν, οι τοπικοί άρχοντες, οι κλεμμένοι εδώ της Καστοριάς, οι υπόλοιποι, δεν έχουν καμία ευθύνη. Ποιες οι κινήσεις, ποιες οι συζητήσεις και ποιες οι προτάσεις όλο αυτό το διάστημα. Από τις αρχές καλοκαιριού μέχρι αυτή τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί το master plan. Θα θέλατε δηλαδή αυτές τις προτάσεις να τις δείτε, ας πούμε, στην διαβούλευση, γιατί εκεί υπάρχουν τα σχόλια της διαβούλευσης, τα οποία επικαλέστηκε πολλές φορές ο κ. Μουσουρούλης στην διάρκεια του προηγούμενου Περιφερειακού Συμβουλίου. Τα σχόλια από την Καστοριά ήταν ελάχιστα. Εκτός από τα σχόλια, κοιτάξτε τώρα. Το να λέει ο δήμαρχος, η αρχή της πόλης, η πρώτη αρχή της πόλης, ότι εγώ έκανα μία επιστολή και εξέφρασα τα παράπονά μου, πολύ καλά έκανε και την έκανε. Δεν λέω το αντίθετο. Όμως τι αυτό είναι. Όχι, δεν είναι μόνο. Είναι τρεις δήμαρχοι και Σαββόπουλος. Ναι, είναι όλοι μαζί τέλος πάντων. Τέσσερις μαζί. Αυτό είναι. Αυτό είναι και τέλος. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Εγώ πιστεύω
ότι αργήσαμε, ότι χάσαμε χρόνο και ότι δεν πιέσαμε ή δεν πήγαμε και προετοιμασμένοι να ζητήσουμε πράγματα τον καιρό που έπρεπε. Τώρα. Πάντως, κυρία Σπύρο, ακόμη και μετά τις έστω και τελευταίες αντιδράσεις, γιατί τελευταία όλοι πραγματικά έδωσαν, θα λέγαμε, έτσι, το κλικ παραπάνω από αυτή την αντίδραση. Βλέπω ότι ακόμη και μετά το τέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου του προχθεσινού, σήμερα που καλούνται να ψηφίσουν ένα ψήφισμα, επαναλαμβάνω, δεν βλέπω κάτι το εντυπωσιακό για αλλαγή προς την κατεύθυνση της δίκαιης μετάβασης και για τις περιοχές Καστοριάς και Γρεβενών. Εγώ νομίζω δηλαδή, ότι... πάλι δεν το βλέπω. Δεν ξέρω αν αυτό θα είναι που θα ψηφιστεί και στο τέλος. Ή αν θα γίνουν προσταφαιρές. Θα δούμε τι θα ψηφιστεί, αλλά ξέρετε, για να δημιουργηθεί ένα master plan, ασχολείται πολλοί κόσμος και θέλει πάρα πολύ καιρό. Δεν είναι απλά πράγματα. Δηλαδή, θέλω. Ίσως γίνονται όλα λίγο κατόπιν εορτής. Εγώ αυτό έχω να πω. Ότι αργήσαμε να αντιδράσουμε. Και ότι απλά τώρα αντιδρούμε και λέμε δεν είναι δίκιο. Ναι, δεν είναι δίκιο. Φυσικά και δεν είναι δίκιο. Τώρα είναι τα μνημόσυνα που λέμε εμείς. Που λέμε τα μνημόσυνα. Που λέμε σε αρέσουν καθόλου. Ακριβώς. Αυτό πιστεύω εγώ. Τώρα, θα σας πω όμως ποιες είναι οι ενισχύσεις. Άσχετα με το τι θα ψηφιστεί σήμερα, εγώ δεν περιμένω πάρα πολλά να γίνουν. Το μόνο που θα μπορούσαμε να κερδίσουμε είναι χρόνος. Αν δηλαδή δινόταν κάποια παράταση από την ψήφισή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, ώστε να γίνει τελικό το σχέδιο, αν πέραμε κάποια παράταση και κάναμε τώρα κάποιες νέες προτάσεις και κάποιες παρεμβάσεις, ίσως να γινόταν κάτι. Δεν ξέρω όμως αν μπορεί να γίνει, γιατί και η παράταση αυτή θα είναι εις βάρος των άλλων που περιμένουν, καταλαβαίνετε, των άλλων Δήμων. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε να το διεκδικήσουμε αυτό. Ας πάρουμε λοιπόν τη χειρότερη των περιπτώσεων, ότι είμαστε εκτός από αυτά τα 2,5 δις. Ακούστε ποσά, δηλαδή θα βλέπαμε διαφορετικές μέρες εδώ στην πόλη, αν μπορούσαμε να έχουμε έστω ένα φυσικά μικρότερο ποσοστό. Δεν θα μην ζητούσαμε τα ίδια, δεν μπορούμε να ζητάμε τα ίδια με τις πόλεις που είχαν το λιγνίτι και απασχολούσαν τόσο κόσμο, σίγουρα. Ας παίρναμε κάποια εκατομμύρια κι εμείς. Ας πάρουμε λοιπόν το χειρότερο σενάριο, ότι για μας δεν θα υπάρχει τίποτα. Από εδώ και πέρα τι γίνεται. Θα σας πω ποιο είναι το παράπονό μου, και εδώ πρέπει, θα ήθελα όσοι με ακούνε, να αναλάβουν σοβαρά υπόψη τους αυτά τα πράγματα, αυτά τα λόγια τέλος πάντων. Ο Δήμαρχος είπε ότι δεν παρευρέθη σε 2 συμβούλιες έδειξη διαμαρτυρίας και τα λοιπά σε κάποια συνέντευξή του. Εγώ σαν Καστοριανή πολίτης θα πω ότι εμείς θέλουμε έναν Δήμαρχο και οποιοδήποτε άλλο τοπικό άρχοντα, δεν μιλάω μόνο για τον Δήμαρχο, ο οποίος να είναι παρόν, από εδώ και πέρα παρόν παντού, και να δίνει αγώνες και μάχες, γιατί μόνο έτσι θα κερδίσουμε. Λοιπόν, δεν θέλω να ξανακούσω, ήμουν απόν η ένδειξη διαμαρτυρίας. Πιστεύετε ότι ποιος θα κλαίει στο τέλος, κύριε Νατσούλη? Ποιος έχει την πίτα αυτή τη στιγμή? Η περιφέρεια. Εμείς έχουμε ανάγκη τα χρήματα. Δεν μπορούμε λοιπόν αυτές τις δύσκολες ώρες να εντείνουμε, πώς να πω, να οξύνουμε τις καταστάσεις και να χαλάμε τις σχέσεις, γιατί το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο με παλαιότερους δημάρχους, το έχουμε ζήσει στην Καστοριά. Ο Δήμαρχος να μην μιλάει με τον Περιφερειάρχη και να μην έρχεται σε επαφές. Εγώ σας λέω από την εμπειρία μου μέχρι τώρα, από όσα γνωρίζω, ότι δεν έχει γίνει καμία επαφή του Δημάρχου 1,5 χρόνο τώρα με τον Περιφερειάρχη. Δεν έχει πάει ποτέ στον Περιφερειάρχη να συζητήσει το οτιδήποτε. Θέλω αυτό, τον παρακαλώ πάρα πολύ, να αλλάξει και αν χρειαστεί, όχι απλά να ρίξει τον εγωισμό του και να κρατήσει τις σχέσεις, εάν χρειαστεί να τον παρακαλέσει κιόλας για αυτό τον τόπο. Γιατί έχουμε πραγματικά μεγάλη ανάγκη. Χανόμαστε, κύριε Νατσούλη. Εάν θα χάσουμε αυτά τα 2,5 δις και αν από εδώ και πέρα χάσουμε και άλλα κονδύλια που θα έχει η περιφέρεια, γιατί θα έχει και άλλα. Πρέπει όμως να φτάνουμε σε αυτό το σημείο το να παρακαλάμε, ή είναι αυτονόητο μια περιφέρεια να σκέφτεται το ίδιο για τα παιδιά της? Κοιτάξτε, αν θα τα πάρουμε, εγώ αυτή τη στιγμή δεν υπερασπίζομαι κανέναν, όλοι έχουν τις ευθύνες τους, έτσι, όμως... Αν θα τα πάρουμε λογικά, ας δούμε την θέση του Περιφερειάρχη. Ο Περιφερειάρχης δεν νομίζω να έχει ρόλο αποφασιστικό. Δεν μπορεί να αποφασίσει για αυτό το πρόγραμμα. Μπορεί να μεταφέρει. Δηλαδή, καταλάβετε, γιατί μιλάω για καλή συνεργασία. Μπορεί και να το απορρίψει όμως. Μπορεί και να το απορρίψει. Ως μη δίκαιο για τους 4 νομούς της Δυτικής Μακεδονίας. Βεβαίως, μπορεί όπως να έγινε μεταφέρει. Στη Μεγαλόπολη. Εγώ ρωτώ όμως, σε όλο αυτό το διάστημα που μπορεί να μεταφέρει πράγματα και να εισηγηθεί παρακάτω στη Βουλή, έτσι, και στο Υπουργείο το αρμόδιο,
Ποιες ήταν οι δικές μας κινήσεις, δηλαδή μηδέν ραντεβού. Καταλάβατε, δηλαδή, να σας το πω και αλλιώς, δεν ενδιαφερόμαστε εμείς οι ίδιοι για τον τόπο μας και θέλετε να ενδιαφερθεί ο Περιφερειάρχης πρωτίστως? Δεν το είδαμε και παλιότερα με άλλους Περιφερειάρχες, με τον τοπικό πόρο τι γινόταν τόσα χρόνια? Όσον αφορά το Λιγνίτη και τη ΔΕΗ, ποτέ δεν μας συμπεριέλαβαν πουθενά εμάς και τα Γρεβενά. Πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν για να το καταλάβουμε αυτό, κύριε Νατσούλη, και πόσα χρήματα και ευκαιρίες πρέπει ακόμη να χάσουμε? Επειδή είμαστε εγωιστές ή επειδή δεν ξέρω. Ή επειδή αργούμε να πάρουμε μπροστά. Λυπάμαι πάρα πολύ. Και θα σας πω ότι δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα ποσά, αλλά δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου. Έχουμε μπροστά μας Πράσινο Ταμείο 10 εκατομμύρια. Έχουμε μπροστά μας ΕΣΠΑ για την επόμενη εφταετία 460 εκατομμύρια. Μόνο που αυτά είναι και για μας και για εκείνους όμως. Θα σας πω όμως το εξής. Ναι, θα σας πω. Έχουμε αυτά είναι για όλους. Που είναι η επιχορήγηση της περιφέρειας, άλλα 105 εκατομμύρια. Όταν δεν θα έχουμε ένα νέο αγρότη επιδοτούμενο στην Καστοριά, πόσο έρμος αυτός θα αντιμετωπίσει ή θα ανταγωνιστεί τον συνάδελφό του που θα έχει τα προνόμια του νέου αγρότη στη Φλόρινα και στην Κοζάνη? Παράγοντας τα ίδια ακριβώς προϊόντα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και σας είπα ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό να εντάξουμε γούνα τουλάχιστον τουρισμό και. Πώς μια επιχείρηση στην Καστοριά θα μπορέσει να αντέξει την ώρα που στην γειτονική Κοζάνη και Φλόρινα οι εργάτες και οι υπάλληλοι θα είναι πληρωμένοι 100% από το κράτος, τόσο για το μισθό τους όσο και για την ασφάλειά τους? Πώς θα αντέξω εγώ? Όχι, δεν θα αντέξω σίγουρα και θα σας πω και το εξής, ότι θα μας πάρουν και τον τουρισμό οι Κοζανίτες, γιατί με τα έργα, 2,5 δις είναι αυτά, με τα έργα που θα γίνουν, θα δείτε τι υποδομές θα κάνουν και τουριστικές. Λοιπόν, δεν γίνεται σε αυτό τον τόπο να διώχνουμε πανεπιστήμια, δεν γίνεται σε αυτό τον τόπο να χάνουμε συνέχεια κεφάλαια, να μην γίνεται τίποτα. Λυπάμαι πάρα πολύ, εκφράζω βαθύτατα παράπονα προς τοπικούς άρχοντες. Και θα πω το εξής, εγώ σας είπα ότι δυστυχώς χάνουμε αυτά τα χρήματα. Όταν λέω όμως δεν είστε και το τέλος του κόσμου, ότι υπάρχει και συνέχεια, δηλαδή εάν θα συνεχίσουμε να έχουμε κακές σχέσεις, αυτό θέλω να σας πω, και αν δεν σηκώσουν τα μανίκια αυτοί που πρέπει να τα σηκώσουν, θα χάσουμε και πάρα πολλά στο μέλλον. Ό,τι σώζεται, ας πούμε, θα το χάσουμε και αυτό. Τρέχει τώρα το πρόγραμμα Τρίτσης, 2,5 δις. Πρέπει να σηκώσουμε τα χέρια, χρηματοδοτεί τις μελέτες. Πρώτη φορά πρέπει να γίνουν πάρα πολλές προμελέτες και μελέτες. Πρέπει η Καστοριά να σηκώσει τα μανίκια. Κάνω έκκληση. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Τώρα, θα δούμε και στις 12 η ώρα τι θα συμβεί με αυτό το θέμα. Ναι. Αλλά πάμε λίγο και στα υπόλοιπα τώρα, μια και είπαμε είναι εβδομάδα Δήμου Καστοριάς με Δημοτικό Συμβούλιο και πολύ σοβαρά πράγματα και θέματα τα οποία συζητήσατε. Ναι. Ένα από αυτά, δεν ξέρω αν θέλετε να ξεκινήσουμε, από τις μετακινήσεις των σχολικών μονάδων, ναι, και την περίφημη υπόθεση της αξιοποίησης του κτηρίου του πρώην πρώτου γυμνασίου, mm-hmm, παραλίγο αρχιτεκτονικής. Ναι. Ένα λίγο μπέρδεμα για το ποιοι θα είναι τελικά εκεί. Διευκρίνησε ότι θα είναι μαθητές που προέρχονται κυρίως από την περιοχή της Ομόνοιας και τις ευρύτερες περιοχές. Ουσιαστικά θα μετακινηθεί δεύτερο, τρίτο λύκειο, κάποιοι από το δεύτερο, κάποιοι από το τρίτο. Ναι. Με ναι, καραμπόλες πολλές για το ποιος θα πάει πού αμέσως μετά. Μια πολύ μεγάλη αναταραχή. Τι γνώμη έχετε για αυτό το θέμα, ενώ υπάρχει και η άποψη που εξεφράζεται από τον κύριο Λιάντση προχθές στην εκπομπή μας, που είπε ότι εάν αυτό το κτίριο το πάμε οποιαδήποτε σχολική μονάδα εκεί, είναι σαν να λέμε ότι δεν ελπίζουμε πια σε κανένα πανεπιστημιακό τμήμα για τη συγκεκριμένη περιοχή, όπως είχε σχεδιαστεί και είχαν δαπανηθεί, υπενθυμίζω, από την Ομαρχία Λιάντση 2 εκατομμύρια ευρώ για να μεταβληθεί αυτό το κτίριο από σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε πανεπιστημιακή μονάδα. Mm-hmm. Και τώρα προφανώς θα χρειαστούν κάποια επίσης χρήματα για να ξαναγίνει από πανεπιστημιακή μονάδα σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ας τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Όταν ξεκίνησε το Δημοτικό Συμβούλιο στο συγκεκριμένο θέμα, ναι, είχαμε δύο εισηγήσεις να ψηφίσουμε. Ναι. Η μία ήταν να ανέβει το μουσικό σχολείο και οι άλλοι ήταν να ανέβουν τα αυτά που αποφασίστηκε, τα δύο λύκια. Λοιπόν, προτού ξεκινήσουμε όμως, συζητήσαμε το θέμα της αρχιτεκτονικής σχολής και των πανεπιστημίων. Λοιπόν,
Ο Δήμαρχος μας είπε προφορικά και δεσμεύτηκε ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, διότι τις επιστοποιήσεις αυτές και τις διαβεβαιώσεις μας έχουν δώσει από την Κοζάνη, έχουμε μιλήσει με το Πανεπιστήμιο κτλ. Αφού λοιπόν, δυστυχώς, γιατί εννοείται ότι ήταν το πρώτο θέμα που συζητήσαμε πρωτίστως πρωτού πάρουμε κάποια απόφαση για τα σχολεία. Εφόσον λοιπόν ο Δήμαρχος προφορικά μίλησε ενώπιον όλων και είπε ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, αναγκαστικά συζητήσαμε για το ποιο από τα δύο σχολεία θα ανέβει, ναι. Διότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα χώρου. Το μουσικό σχολείο, όπως ξέρετε, έχει γίνει στην πόλη μας τα τελευταία. Και δεν είναι μόνο γυμνάσιο, παιδιά, είναι και λύκειο. Ναι, είναι και λύκειο τα τελευταία 4 χρόνια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την πόλη. Από τη στιγμή που πλέον γίνεται και το λύκειο, λειτουργούν τάξεις λυκείου και δεν χωράει, έπρεπε κάτι να γίνει για το σχολείο. Καταλάβατε, έπρεπε να βρεθεί ένας χώρος. Η εισήγηση λοιπόν από τη Δημοτική Αρχή ήταν να πάει σε αυτό το κτίριο. Καταλαβαίνετε ότι όταν η ίδια η Δημοτική Αρχή, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος εισηγείται να ανέβει είτε το ένα σχολείο είτε το άλλο εκεί, υποτίθεται ότι έχουν δει κάθε περίπτωση ή πιθανότητα ότι δεν υπάρχει για κάποιο πανεπιστήμιο. Καταλάβατε τι θέλω να πω μέχρι εδώ. Ναι. Οπότε αποκλείσαμε και μόνο που το φέραμε σαν θέμα και εφόσον μας το είπε και προσωπικά, προφορικά ο Δήμαρχος, το αποκλείσαμε κι εμείς και συνεχίσαμε. Βέβαια, ο Δήμαρχος μας είπε, αν έρθει, πάλι βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε εκεί. Τι αν έρθει, εμάς μας είπε, όπως σας το λέω. Δεν ξέρω αν ένα σχολείο μπορεί να μετακινείται κάθε μέρα. Αυτό είναι ένα θέμα. Ακριβώς. Δεν είναι εύκολο αυτό το να μετακινούμε τη σχολεία, γιατί θα γίνουν και έργα υποδομών σε κάθε κτίριο που θα μπει, όπως είπατε, κάθε σχολείο. Το μουσικό, για παράδειγμα. Περιμένει από το ΕΣΠΑ τώρα 100.000 ευρώ για να τα βάλει σε μονώσεις τάξεων, επειδή ξέρετε παίζουν όργανα τα παιδιά κτλ. Συναυλιακά κέντρα κτλ. Δεν μπορούν αυτά τα πράγματα να αλλάζουν. Ωστόσο το μουσικό είπαμε να παραμείνει κάτω. Τώρα γιατί πήραμε αυτή την απόφαση. Εγώ προσωπικά ψήφισα το μουσικό να παραμείνει και να επεκταθεί πίσω στο τρίτο λύκειο. Γιατί. Μίλησα με όλους τους αρμόδιους εκείνα τους πρώτου πάρω την απόφαση. Για να πάει στο τρίτο λύκειο πρέπει να μεταφερθεί το τρίτο λύκειο. Ακούγαμε αρχικά ότι επειδή θα έρθει το δεύτερο στην Ομόνοια, το τρίτο θα πάει εκεί που ήταν το δεύτερο. Ακούμε τώρα ότι το τρίτο θα έρθει τελικά στην Ομόνοια. Τι συμβαίνει τελικά? Κοιτάξτε, το κτίριο το οποίο θα επεκταθεί το μουσικό είναι ακριβώς πίσω από το μουσικό που στεγάζει το τρίτο λύκειο. Η επέκταση είναι προς τα εκεί. Αυτό γνωρίζω εγώ. Λοιπόν, μίλησα και με την διευθύντρια, την κυρία Μπελέρη, όπως μίλησα και με τον διευθυντή του Τρίτου Λυκείου. Λοιπόν, ξεκαθάρισα και στους δύο ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πάρω το μέρος... Οι ίδιοι τι θέλουν, αλήθεια? Τι σας είπαν? Αυτά που ετούνταν. Ο διευθυντής του Τρίτου Λυκείου δεν ήθελε να ανέβει πάνω το σχολείο. Και η κυρία Μπελέρη επίσης. Τώρα, οι λόγοι. Έτσι, τα βάλαμε κάτω. Θεώρησα ότι ο λόγος ήταν πιο σημαντικός του μουσικού να παραμείνει. Γιατί μας διαβεβαίωσε ότι έχει πάει δύο φορές η κυρία Μπελερή με όλους τους αρμόδιους φορείς και αποφάσισαν ότι το σχολείο είναι ακατάλληλο για το μουσικό λόγω χώρου. Δηλαδή δεν χωράει. Μας είπε ότι είναι το μόνο εξατάξιο σχολείο. Στο μέλλον ευελπιστεί να γίνουν από δύο τμήματα, καταλαβαίνετε θέλει 12 τάξεις, ναι. Συν τις τάξεις για τα μουσικά όργανα, συναυλιακό, συνεδριακό χώρο, γιατί θα γίνονται συναυλίες κτλ. Οπότε το κτίριο δεν μπορούσε να τους φιλοξενήσει. Γι' αυτό και εγώ προσωπικά ψήφισα, δηλαδή δεν ήθελα να καταδικάσω κανένα σχολείο. Με αυτόν τον τρόπο πίστευα ότι θα καταδικαζόταν το μουσικό σχολείο. Καταλάβατε και πήραμε αυτή την απόφαση. Πήρατε αυτή την απόφαση. Τώρα θα σας ζητήσω δύο λεπτά λίγη υπομονή, γιατί πρέπει να περάσουμε στο διαφημιστικό μας και αμέσως μετά να συζητήσουμε κάποια θέματα που είχαν επίσης το ειδικό τους ενδιαφέρον, κυρίως και μετά την τοποθέτηση του κύριου Ταμίλια και χθες στην εκπομπή μας, ο οποίος ουσιαστικά είναι από τις περιπτώσεις που υποστηρίζει αύξηση σε αύξηση ΔΕΙΑΚ. Στα τέλη της ΔΕΙΑΚ, εξήγησε βέβαια τους λόγους. Η ΔΕΙΑΚ ήταν θέμα στο Δημοτικό σας Συμβούλιο. Θέλω να το συζητήσουμε και μαζί. Όπως επίσης έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα και θέμα ξενία.
Και σε αυτά αναφέρθηκαν και οι δύο, και ο Δήμαρχος και ο κ. Σταμιλιάς. Θέλω λοιπόν και τη δική σας άποψη, αλλά λίγο υπομονή, δύο λεπτάκια να πάμε στο διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε εσάς. Κυρία Σπύρου, συνεχίζουμε με τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι. Εκ των οποίων, όπως προαγγείλαμε, ήταν και το θέμα της ΔΕΙΑΚ. Ο κ. Σταμιλιάς εξηγεί ότι ενώ το αρχικό σχέδιο της ΔΕΙΑΚ ήταν να πάμε σε ένα σύστημα αυξήσεων μειώσεων, ώστε να εξισορροπηθεί η κατάσταση ανάμεσα σε πόλη και χωριά, τελικά υπαναχώρησαν και για άλλους λόγους, αναφέρθηκε και σε πολιτικές σκοπιμότητες ο κ. Σταμιλιάς. Είπε ότι αυτό πάει πίσω και ουσιαστικά υπαναχωρήσαμε, με αποτέλεσμα η ζημιά να παραμένει για την ΔΕΙΑΚ. Και όσο παραμένει η ζημιά, θα συσσωρεύεται ζημιά, με αποτέλεσμα να μην μπορεί ποτέ αυτή η επιχείρηση να σηκώσει κεφάλι. Θέλω να μου πείτε και τη δική σας άποψη. Πώς το βλέπετε το θέμα? Γιατί όντως είναι μια εποχή που ο κόσμος δεν θέλει να ακούει για αυξήσεις, αλλά από την άλλη, αν είναι να σωθεί και μια επιχείρηση, τι γίνεται? Θα σας πω την άποψή μου. Εννοείται ότι πάντα εμείς που έχουμε εκλεγεί από το λαό θα πρέπει να κοιτάμε πρωτίστως το καλό του λαού, αλλά και τη βιωσιμότητα της οποιαδήποτε επιχείρησης. Που είναι για το λαό επίσης. Που είναι ακριβώς, για το λαό. Ακριβώς. Λοιπόν, εμείς τοποθετηθήκαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, είπαμε την άποψή μας. Καταψηφίσαμε, υπερψηφίσαμε φυσικά, με συγχωρείτε, να μην γίνουν αυξήσεις. Ναι. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ κακιά η στιγμή. Ας δούμε λίγο τι γίνεται γύρω μας. Δεν θα πρέπει μόνο να το δούμε, θα πρέπει και να το καταλάβουμε. Κάποιοι ίσως δεν το βιώνουμε ακόμη. Ωστόσο, οι συμπολίτες μας το βιώνουν πάρα πολύ άσχημα όλο αυτό που περνάμε, όλη αυτή την κατάσταση και με τον κορονοϊό. Λοιπόν, αυτό φαίνεται και από τις εισπράξεις. Έτσι, γιατί είδαμε και για τα δημοτικά τέλη. Που ψηφίσατε και εσείς τη μείωση, μάλιστα. Ναι, ναι, και για τα δημοτικά τέλη είδαμε ότι οι εισπράξεις, όπως είχα προβλέψει, αν θυμάστε πέρυσι, θα είναι πολύ λιγότερες εάν θα κάνουμε αυξήσεις. Δηλαδή, στην ουσία, με τις αυξήσεις δεν κερδίζουμε κάτι όταν βλέπουμε ότι υπάρχει αδυναμία πληρωμής. Και τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Τώρα, φυσικά και εμείς θέλουμε τη δικαιοσύνη. Εννοείται ότι θέλουμε τη δικαιοσύνη και είπαμε ότι σε μεταγενέστερο χρόνο, που τα πράγματα ίσως είναι λίγο καλύτερα, να δούμε. Το θέμα βασικά θέλανε να αλλάξουν τον τρόπο. Στα χωριά πηγαίνουν δύο λογαριασμοί, ενώ να πηγαίνουν τρεις, θα προσθεθεί ένα πάγιο, μάλιστα. Είναι τα πάγια στη μέση. Ναι, φυσικά και δεν θα φέρουμε ποτέ στα ίσα τα χωριά με την πόλη, αν είναι δυνατόν. Όμως θα το συζητήσουμε μεταγενέστερα. Εγώ θα σας μιλήσω για ποια είναι η πραγματική δικαιοσύνη. Όταν στη ΔΕΙΑΚ υπάρχει μία λίστα γύρω στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ από χρέη πολιτών που δεν έχουν πληρώσει ποτέ στη ζωή τους νερό, πολιτών που μπορεί να έχουν και επιχειρήσεις μεγάλες, ναι, μέσα στη λίστα. Ποια είναι η δικαιοσύνη, κύριε Νατσούλη, εσείς που πληρώνετε, ας πούμε, το λογαριασμό, ναι, σας, να κάνουμε συνέχεια αυξήσεις σε εσάς και σε όλους τους υπόλοιπους καλοπληρωτές, ώστε να βγαίνουν τα σπασμένα των ανθρώπων που δεν πληρώνουν? Δηλαδή, λέτε εδώ ότι η κίνηση για να πάμε σε αυξήσεις των δημοτικών τελών ή των τελών, όχι των δημοτικών τελών, των τελών της ίδρυυσης, την επομίζονται πάντα οι καλοπληρωτές και ακριβώς πάντα οι κακοπληρωτές τη γλιτώνουν? Ακριβώς, όπως αυτό και των δημοτικών τελών, όπως πολύ καλά το είπατε. Και εκεί συμβαίνει το ίδιο. Λοιπόν, ναι, να τα βάλουμε τα πράγματα κάτω, να δούμε τη βιωσιμότητα. Δεν μπορεί όμως, όταν τόσο μεγάλα απαιτούμενα ποσά υπάρχουν, να συνεχίζουμε να κλείνουμε τα μάτια και απλά να αυξάνουμε. Να αυξάνουμε, ωραία, θα αυξάνουμε συνεχώς. Και τι θα γίνει? Θα τώρα φτάσουμε εδώ στην Καστοριά να πληρώνουμε χρυσάφι. Υπάρχει, λέτε, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού μας που επίτηδες, θα λέγαμε επιστημονικά σχεδόν, δεν έχουν πληρώσει ποτέ νερό. Τώρα 3,5 εκατομμύρια χρέη άμα μαζεύονται, καταλαβαίνετε. Πιστεύετε ότι οι στρατηγικοί, λοιπόν, κακοπληρωτές, όπως τους λένε, έτσι πιο μοντέρνα, ας πούμε, την των ημερών, ας πούμε, έκφραση. Έχει γίνει επάγγελμα σε κάποιους. Έχει γίνει επάγγελμα αυτό. Ναι. Σε τι ποσοστό πιστεύετε ότι, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι και όλοι όσοι χρωστάν 3,5 εκατομμύρια είναι κακοπληρωτές ή συνειδητοί. Όχι, βέβαια. Υπάρχουν όχι, και πραγματικά βέβαια ανθρωπικά κάποιοι που δεν μπορούν. Σίγουρα. Αλλά αυτά τα χρέη είναι μαζεμένα από τα 3,5 εκατομμύρια, πόσα πραγματικά μπορούν να πληρωθούν? Αυτό ρωτάμε. Αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Η λίστα είναι τεράστια. Δεν μπορώ να ξέρω τα οικονομικά του καθενός. Πολύ απλά όμως, αν σκεφτούμε
τα προηγούμενα χρόνια που μεσουρανούσε η πόλη της Καστοριάς, ναι, που υπήρχε πλούτος εδώ, από, ναι, τότε μαζευόταν τα χρέη, δεν είναι τώρα μόνο, καταλάβατε. Σίγουρα δηλαδή κάτι δεν γίνεται καλά εδώ. Τώρα από τη στιγμή που δεν τιμωρούνται και φυσικά ο κύριος Τόσκος είπε ότι δεν κόψαμε γιατί είναι ένα αγαθό πραγματικά, ναι, πρώτης ανάγκης, ναι, το νερό και δεν επιθυμούμε να κόψουμε και καλά κάνουν. Σε κανένα σπίτι, ειδικά τώρα με τον κορονοϊό που βρίσκονται όλοι μέσα. Όμως υπάρχουν άλλα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε, καταρχήν, ξέχασα να σας πω ότι δεν είναι μόνο οι κακοπληρωτές. Υπάρχουν και πάνω από 1000 ρολόγια. Μπορώ να κάνω λάθος το νούμερο, μπορεί να είναι και μεγαλύτερο το νούμερο. Μας το είπε ο κύριος Τόσκος. Πάνω από 1000 ρολόγια τα οποία δεν υπάρχουν. Θα έπρεπε να υπάρχουν και δεν υπάρχουν. Δηλαδή ουσιαστικά δεν ξέρω αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Μπορεί να, εννοείται μήπως τις περιπτώσεις που μπαίνει κάποιος σωλήνας πριν το ρολόι. Μπαίνει κάποιος σωλήνας, έχουμε νερό στο σπίτι μας, αλλά ποτέ δεν βάλαμε ρολόι. Πριν, ή να έχουμε ρολόι, αλλά μπήκε ένας σωλήνας πριν το ρολόι. Προφανώς, δεν ξέρω πώς γίνεται. Δεν το έχω κάνει, κύριε Νατσούλη. Από την αλήθεια και εγώ δεν το ξέρω πώς γίνεται, αλλά λογικά θα γίνεται. Ναι, αυτό και το συζητήσαμε τον κύριο Τόσκο και είπε ότι προτίθεται να ξεκινήσει η ΔΕΙΑΚ να το κάνει. Κάποια στιγμή το είχε ξεκινήσει κιόλας. Θα πρέπει να γίνουν έλεγχοι, σοβαροί έλεγχοι από εδώ και πέρα. Έχουν τα μηχανήματα, έχουν τον τρόπο, μπορούν να βλέπουν πάνω κάτω και να γνωρίζουν προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούν. Να μπουν στα σπίτια τη επιχειρήση και να ζητήσουν να δουν τα ρολόγια. Πρέπει κάποια στιγμή να αποδοθεί δικαιοσύνη, αλλά ας ξεκινήσουμε πρώτα από αυτά. Καταλάβατε και το μετά να πάμε σε αυξήσεις. Άρα λοιπόν, αν μπορώ να το κωδικοποιήσω αυτό που λέτε, είναι ότι δεν θα δεχτείτε καμιά αύξηση και στην ΔΕΙΑΚ αν πρώτα δεν πιάσουμε τους μπαταχτσίδες. Ακριβώς. Να πληρώσουν πρώτα οι μπαταχτσίδες και αμέσως μετά πάμε σε όποια αύξηση θέλετε για όλους. Και όχι μόνο τους τακτικούς. Είτε τέλος πάντων, ας ξεκινήσουν μια σημαντική. Πώς να το πω τώρα, έρευνα, να δούμε τα πρώτα αποτελέσματα, να γίνουν κάποιες ενέργειες και σιγά σιγά να μιλήσουμε αν χρειάζεται να κάνουμε και κάποιες αυξήσεις. Αλλά καταλαβαίνετε, κλείνουμε τα μάτια σε μεγαλύτερα προβλήματα. Δηλαδή, αν τώρα ο μισός πληθυσμός δεν πληρώνει, θα τα πληρώνει, θα δέχεται συνεχώς αυξήσεις. Ουσιαστικά λέτε ότι είναι αυξήσεις μόνο για τους συνεπείς. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Έτσι ακριβώς. Τα ίδια είχα πει και για τα δημοτικά τέλη πέρυσι που είχα τοποθετηθεί. Λοιπόν. Πάμε ξενία. Πολλής λόγος το τελευταίο διάστημα για το ξενία. Το οποίο είναι ντροπή για όλους μας, έτσι πως παραμένει φυσικά. Άλλοι θεωρούν ότι είναι πολυτέλεια να συζητάμε τι θα γίνει. Πολλοί λένε ας γίνει ό,τι είναι να γίνει. Σε αυτό το χάλι να μην είναι. Είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί υπάρχουν τουλάχιστον δύο απόψεις μέχρι στιγμής. Υπάρχει πρόταση της Μαρίας Αντωνίου σε συνεργασία με την κυρία Μενδώνη να το πάρει το Υπουργείο Πολιτισμού. Και να το κάνει προέκταση του Μουσείου του Βυζαντίνου. Και υπάρχει και μια πρόταση την οποία υπερασπίζει και ο κύριος Σταμίλιας, δεν την κακοβλέπει και ο Δήμαρχος από ό,τι καταλάβαμε, για φοιτητική εστία. Είμαστε από τις περιοχές που δεν έχουν καθόλου φοιτητικές εστίες και επειδή ήταν και ξενοδοχείο όλο αυτό, ίσως να είναι και λίγο εύκολο να μετατραπούν πραγματικά σε φοιτητικές εστίες. Λοιπόν, εγώ θα σας απαντήσω ότι σίγουρα πρέπει κάτι να γίνει με το κτίριο. Ναι. Εμένα μου αρέσουν και οι δύο προτάσεις. Ναι. Ωστόσο, θα πρέπει να τα βάλουμε κάτω και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή, μάλιστα, και το ένα και μουσείο μπορεί να γίνει και να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα. Φυσικά δεν υπάρχουν τα χρήματα, ποτέ δεν υπήρχαν για τέτοια έργα. Πάντα, ναι, θα εντάξουμε σε προγράμματα. Ή λοιπόν, αν θα μπορέσουμε να εντάξουμε, γιατί όχι, γιατί το μουσείο μας πάνω εκεί είναι καταπληκτικό και αν θα μπορέσουμε να στεγάσουμε και άλλα εξέματα, θα ήταν επίσης πολύ σημαντικό για την τουριστική ανάπτυξη, ναι, της πόλης. Δεν είναι καθόλου άσχημη ιδέα όμως και φοιτητικές εστίες. Γιατί θα σας πω και μια πληροφορία που έχω είναι ότι ο Πρετανής έχει κάνει επιστολή σε όλους τους δημάρχους να παραχωρήσουμε κάποιο οικόπεδο, κάποιο οίκημα για φοιτητική εστία. Μάλιστα. Εδώ και καιρό. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε απαντήσει από τη μεριά μας. Από όσο ξέρω, ο Δήμαρχος δεν έχει δώσει ακόμη απάντηση. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα κάνουμε και με αυτό, γιατί. Πώς, κύριε Νατσούλη, θα ζητήσουμε αύριο μεθαύριο ή θα τρέξουμε να φωνάξουμε πάλι για πανεπιστήμια και σχολές. Δεν έχει ούτε καν. Ξέρετε ότι πάλι θα τα πάρουν αυτοί που έχουν τις υποδομές. Και εμείς δυστυχώς δεν θα έχουμε τις υποδομές και είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε φοιτητικές εστίες. Όταν φιλοξενούμε πανεπιστημιακά ιδρύματα, κάποιοι θα πούνε καλύτερα να νίκιαζαν. Θα νοικιάσουν κιόλας, αλλά υπάρχουν και παιδιά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η κρίση έχει χτυπήσει όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν και παιδιά που οι γονείς τους δεν μπορούν να τα σπουδάσουν. Ακριβώς. Δεν πρέπει κάτι να κάνουμε. Τα παιδιά που θα είναι στη φοιτητική εστία δεν θα ερχόταν έτσι κι αλλιώς στην Καστοριά. Ακριβώς. Παιδιά μας είναι και αυτά και πρέπει να
θέμα, το βλέπουμε πιο σφαιρικά το θέμα. Λοιπόν, εμένα μου αρέσουν και οι δύο προτάσεις. Εάν θα μπορέσει να βρεθεί άλλο οικόπεδο για τη φοιτητική εστία ή άλλο κτίριο, γιατί αυτό θα πρέπει να γίνει σίγουρα. Και να δοθεί για μουσείο, δοθεί και για μουσείο. Όμως σίγουρα θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τις φοιτητικές εστίες. Είναι επιτακτική ανάγκη. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε για πόσο εύκολο μπορεί να ξεμπλέξει ένα τέτοιο κτίριο τη στιγμή που είναι δεσμευμένο με τις γνωστές ιστορίες των μνημονίων. Το διάβασα και αυτό. Στη γνωστή λίστα που υπάρχει. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο να φύγει από αυτή τη λίστα. Τίποτα δεν είναι κατόρθωτο πάντως. Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Σπύρου, που είστε μαζί μας. Να είστε καλά, κύριε Νατσούλη. Και θα τα πούμε σύντομα, γιατί όντως η θητεία σας, γενικότερα δεν μιλάω μόνο για την πλειοψηφία και για την αντιπολίτευση, είναι μια θητεία αρκετά παράξενη μέχρι τώρα που έχετε περάσει και τον χρόνο. Παραπάνω από τον μισό χρόνο, παρά 8 μήνες πόσο είναι, την περάσατε με κορονοϊό. Αυτό δεν ξέρω πόσο θα δυσκολεύει και εσάς και την πλειοψηφία. Ελπίζω τα πράγματα να γίνουν λίγο καλύτερα, να δούμε καλύτερα πράγματα το 2021 τουλάχιστον. Μία φράση θα πω. Μας δυσκολεύει πολύ, ειδικά στο θέμα της αντιπολίτευσης, γιατί δεν μπορούμε να βρισκόμαστε συνεχώς εκεί από κοντά και να βλέπουμε, να λέγουμε καταστάσεις. Όμως, κανένα έργο δεν πρέπει να σταματήσει μέσα στον κορονοϊό. Κανένα έργο δεν σταματάει. Συνεχίζουν οι υπηρεσίες, θα πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Κυρία Σπύρου, σας ευχαριστούμε. Και εγώ, να είστε καλημέρα. Καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.